Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και τώρα είναι ώρα να υποδεχθούμε τον τρίτο καλεσμένο μας. Να κάνω όμως και έναν μικρό πρόλογο. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, όσοι είδατε, είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τον Κώστα Τσίμαρη, έναν γιαννιώτη αθλητή, για την ακρίβεια πρωταθλητή, πανελλήνιο πρωταθλητή στο kickboxing και στο Muay Thai για πολλά έτη συνεχόμενα. Και θα πούμε, αυτό το Σαββατοκύριακο διεξήχθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο kickboxing για το 2023. Μας το είχε πει κιόλας και το αναφέραμε και μέσα από την εκπομπή ότι το κατέκτησε την πρώτη θέση. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Κώστα Τσίμαρη. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα, Κώστα. Αρχικά να ξεκινήσουμε από αυτό ότι κατέκτησες και αυτή τη φορά το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο kickboxing για το 2023. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις γι' αυτό. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά για αυτή την κατάκτηση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 2023. Σίγουρα με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο φτάσαμε στην επιτυχία και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Πολλές φορές οι άνθρωποι στεκόμαστε στην επιτυχία κάποιου, κάτι το οποίο όμως δεν είναι ορθό, γιατί πίσω από μία επιτυχία κρύβονται πολλές θυσίες, πολύ μεγάλος αγώνας και πολλές δυσκολίες. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, πάρα πολλοί τραυματισμοί, πολύ μεγάλη κούραση για να φτάσεις στο στόχο σου. Πέρα από όλες τις δυσκολίες, όπως έχουμε πει πολλές φορές, όταν θα έχεις πείσμα και επιμονή σε αυτό που κάνεις, ό,τι και να είναι αυτό που κάνεις, νομίζω ότι θα καταφέρεις να φτάσεις στο στόχο σου. Αυτή τη φορά είπαμε ότι το έχεις πάρει πολλές χρονιές σερί, από το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 2019 ήταν το πρώτο μου χρυσό. Το 20 ήταν το χρυσό στο Πανελλήνιο στο Muay Thai. 21 στο kickboxing, 22 στο kickboxing χρυσό και ασημένιο, 23 πάλι όπως φέτος το 23 που παίξαμε χρυσό στο kickboxing low kicks και ασημένιο στο K1 σε δύο κατηγορίες. Αυτή τη φορά όμως το πίστευες ότι θα το πάρεις? Το λέω γιατί μας είχες πει την προηγούμενη φορά, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχε προηγηθεί ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απήχες από τις προπονήσεις εξαιτίας ενός τραυματισμού. Ήμουν ένα μήνα σχεδόν ξάπλα, είχα ραγίσει τα μεταράσια στο πόδι μου από το περσινό πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο με έχει φέρει πάρα πολύ πίσω. Μετά έκανα ένα άνοιγμα στη ζωή μου επαγγελματικό, το οποίο και αυτό με έφερε πάρα πολύ πίσω. Σχεδόν είχα ένα οχτάμινο που ήμουνα εκτός από προπονήσεις και γενικά από την ζωή του αθλητισμού. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Αλλά το πίστεψα, το προσπάθησα και έτσι έφτασα στην επιτυχία. Θα πούμε και λίγα πράγματα στην συνέχεια, όμως θα ήθελες λίγο να μας πεις σε εισαγωγικά τα highlights αυτή τη φορά των αγώνων, κάτι σημαντικό ίσως, κάτι καθοριστικό για αυτή τη νίκη ίσως. Για τη νίκη, θυμήθηκα τον εαυτό μου του 2019 που, όπως είχα πει σε μια συνέντευξη που είχαμε ξανακάνει, ότι πήγα να το διασκεδάσω. Αυτή τη φορά, πραγματικά, πήγα γι' αυτό το λόγο, πήγα να το διασκεδάσω, να περάσουμε όμορφα με όλη την ομάδα, συγκεντρωμένη εκεί, και έτσι ξεκίνησε το πρώτο ματσάρισμα που έπαιξα. Όλοι οι αντίπαλοι μου ήταν καταπληκτικοί και συγχαρητήρια κιόλας στους αντιπάλους μου. Ήταν πολύ δύσκολοι αγώνες, αλλά ήμουν συγκεντρωμένος εκεί με τους προπονητές μου, άκουγα τη γωνία μου και φτάσαμε στην επιτυχία. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες όταν κέρδισες, όταν κατέβηκες από το ρινγκ?
Ήταν τρομερή συγκίνηση βασικά όταν κέρδισα, γιατί δεν είπα και κάτι ακόμη, τον τελικό για να πάρω το χρυσό, τον έπαιξα τραυματισμένος, έφαλα αρκετή ξυλοκαίνη στο πόδι μου για να μπορέσω να πατήσω το πόδι μου, να παίξω μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό που με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ, που θα πούμε και για την ψυχολογία εννοείται, ήταν οι δύο προπονητές μου, που τους ευχαριστώ πολύ, τον Θοδωρή τον Τάτσι και τον Στέφανο τον Πανταζή, που μου ανέβασαν την ψυχολογία και κατάφερα να παίξω τον τελικό και να νικήσω. Προκειμένου ένας αθλητής να κατέβει στους αγώνες, προηγείται μία διαδικασία, δηλαδή προπονήσεις, διατροφή. Μέσα σε αυτή την εξίσωση μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τον παράγοντα ψυχολογία, μιας και τον ανέφερες. Εννοείται. Εννοείται, έχουμε, όπως το είπε, Αγγελική μου, την διατροφή, το σωστό ύπνο, τις σωστές προπονήσεις, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Και το α και το μ είναι η ψυχολογία. Η ψυχολογία, νομίζω, χωρίς αυτή δεν μπορείς να πας πουθενά. Αυτό που είχα πει, να αδειάζεις το μυαλό σου από ό,τι προβλήματα έχουμε, γιατί όλος ο κόσμος έχει προβλήματα και σίγουρα σε μια ηλικία όσο είμαστε εμείς έχουμε, τα προβλήματα είναι της καθημερινότητας πολλά περισσότερα από ένα παιδάκι. Γι' αυτό είναι και οι προπονητές σου στο πλάι σου, δίπλα σου, για να σε βοηθάνε σε αυτό το πράγμα. Να μπορείς να ανταπεξέλθεις και να μην έχεις άγχος και να σου ανεβάζουν την ψυχολογία και εννοείται να πιστέψεις στον εαυτό σου. Ένα μεγάλο κομμάτι του προπονητή είναι να κάνει τον αθλητή να πιστέψει στον εαυτό του, το οποίο το καταφέρνουν τουλάχιστον οι δικοί μου προπονητές. Μιας και αναφέρθηκες προηγουμένως και ευχαρίστησες τους δύο προπονητές σου, θα ήθελα να μας πεις πόσο σημαντική είναι η σχέση ενός αθλητή με τον προπονητή του. Νομίζω είναι το α και το ω. Είναι οικογένεια. Είναι πολύ βασικό. Πολύ βασικό, μπορώ να πω. Εγώ με τους προπονητές μου, όλα τα παιδάκια έχουν αλλάξει πάρα πολλά αθλήματα, όπως είπαμε. Εγώ με τους προπονητές μου έχω μια άριστη σχέση, σχέση χρόνων, με δυσκολίες, με τραυματισμούς. Έχουμε στεναχωρηθεί, έχουμε πέσει, έχουμε ανέβει. Βασικά έτσι είναι η ζωή. Πέφτεις, ανεβαίνεις. Είναι ένας αγώνας η ζωή μας. Με τους προπονητές μου δίπλα έχω καταφέρει πολλά πράγματα. Αυτή η σχέση πόσα χρόνια μετράει? Προπονητικά, μπορώ να πω προπονητικά, έχει γύρω στα 10 χρόνια με τους συγκεκριμένους προπονητές μου, προπονητικά. Γενικά με τους προπονητές μου γνωριζόμασταν και πιο πριν γίνουν προπονητές μου, οπότε και αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια. Έχεις μια μεγαλύτερη οικειότητα, μπορώ να πω. Και το περιβάλλον ενός αθλητή, τι ρόλο παίζει? Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το περιβάλλον ενός αθλητή σε πολλά πράγματα, όπως είναι η ψυχολογία, αυτό που είπαμε. Πρέπει να είναι υποστηρικτικό. Ναι, εννοείται. Ο κόσμος γύρω μας, ό,τι και να είναι αυτό, είτε σχέση είναι, είτε γονείς, μάνα, πατέρας, φίλος, το οτιδήποτε είναι αυτό, πρέπει να σε υποστηρίζει και να είναι δίπλα σου. Αν κάτι καταλάβουμε, και πρέπει να το έχουμε πολύ βαθιά μέσα στο μυαλό μας αυτό το πράγμα, ότι κάποιος μας ζηλεύει, πάει να πει κάτι σε αυτό που πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε και αγωνιζόμαστε τόσο καιρό, να προσπαθήσει να μας πείσει ότι δεν είμαστε καλοί ή να μην κάνουμε αυτό το πράγμα που πάμε να κάνουμε, όπως και εμένα μου το έχουν πει, ότι μη πας, γιατί πας, όχι. Ήμουν συγκεντρωμένος εκεί με τους προπονητές μου, οι προπονητές μου πίστευαν σε μένα, εγώ πίστευα στον εαυτό μου και με έκανε οι προπονητές μου να πιστέψουν σε μένα. Αυτός ο κόσμος μας ζηλεύει. Δεν είναι καλό να ακούμε γνώμες, πιστεύουμε στον εαυτό μας, γνώμες, ακούμε βασικά τα πάντα, κρατάμε μόνο τα θετικά, τα αρνητικά τα αποβάλλουμε από πάνω μας. Την προηγούμενη φορά, και πιο συγκεκριμένα βασικά την προηγούμενη εβδομάδα, μας είχες πει στο ερώτημα που σου είχα θέσει τότε ποιος ήταν ο επόμενός σου στόχος, που ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησες και όλα στην πρώτη θέση. Μας είχες πει ότι ήταν εκείνο. Τώρα όμως, μετά από αυτή τη νίκη, επόμενος στόχος ποιος είναι? Αρχικά υπάρχει?
Υπάρχει ο επόμενος στόχος, το οποίο είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είπα θα λάβουμε μέρος. Η σχολή μου, σαν σχολή μου, το Fight Club Ανατολής, θα λάβει μέρος στο Πανευρωπαϊκό. Το ίδιο και εγώ θα λάβω μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το οποίο πότε θα διεξαχθεί? Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 24, τώρα είναι τις 4 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν αλλάξει σε κάποιους κάτι, μήνες δηλαδή. 4 Μαΐου, ναι, αν πάνε όλα καλά, ναι. Πάλι και εκεί εννοείται το 100% του εαυτού μας. Συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε, θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για ακόμη μια φορά προπονητικά με τους προπονητές μου και ελπίζω, γιατί όχι, να φτάσουμε στην κορυφή και αυτή τη φορά. Τώρα αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε βέβαια και στην εορταστική περίοδο, εσύ πώς το περνάς, χαλαρώνεις, ξεκουράζεσαι? Νομίζω λίγο το δικαιούμαι για λίγο διάστημα, γιατί είμαι, όπως είπα, είμαι ήδη και τώρα τραυματισμένος. Έχω μία κάκωση στα μετατάρσια, οπότε ξεκουράζουμε λίγο, βγαίνω κι εγώ λίγο έξω, λίγο κάνω λίγο στο φαγητό κάποια. Και επειδή την προηγούμενη φορά που είχες έρθει, backstage βέβαια, μας είχες πει ότι πεινούσες λόγω του αυστηρού διατροφικού πλάνου που ακολουθούσες τότε. Τώρα, ποιο ήταν το πρώτο φαγητό που έφαγες μετά τους αγώνες, που απέκλινες λίγο από το διατροφικό αυτό πλάνο που ακολουθείς? Εντάξει, εννοείται, έφαγα προβατίνα. Είμαι στα Γιάννενα, έφαγα προβατίνα. Δεν μπορούσα να αντέξω χωρίς αυτό. Ναι, το πρώτο φαγητό που πήρα και έφαγα ήταν αυτό, νομίζω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν άντεξα. Και τώρα, μιας και είμαστε λίγες μέρες από τα Χριστούγεννα, 3 μέρες πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να μας πεις, να μοιραστείς, αν το θέλεις κι εσύ αυτό, μαζί μας, με τον κόσμο, ποια ήταν τα πιο αγαπημένα σου Χριστούγεννα ή τα Χριστούγεννα που θυμάσαι, σου έρχονται πρώτα στο μυαλό? Δεν μου έρχονται στο μυαλό, δεν νομίζω να έχουν έρθει ακόμα τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα, γιατί πιστεύω ότι τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα θα είναι όταν αξιωθώ να κάνω οικογένεια και παιδιά. Νομίζω τότε θα είναι τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα, με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Προς το παρόν, όπως έχω πει, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή όλων μας και συγκεκριμένα η δική μου, δεν θυμάμαι Χριστούγεννα να μην δουλεύω, δουλεύω όλα τα Χριστούγεννα. Έτσι και φέτος, οπότε δεν νομίζω να έχουν έρθει ακόμα τα Χριστούγεννα που μπορώ να πω. Σου εύχομαι βέβαια να σου έρθουν. Σου εύχομαι να πραγματοποιηθεί η επιθυμία σου. Και πριν κλείσουμε αυτήν τη συζήτηση, θα ήθελα να πεις κάποιες ευχές, ίσως να ευχηθείς στον κόσμο για αυτές τις μέρες. Δεν θα με ακρηγορήσω πολύ. Θέλω να πω στους τηλεθεατές να έχουν υγεία, που είναι το πιο βασικό, υγεία, ευτυχία, αγάπη, να αγαπάνε την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους και μόνο υγεία. Είναι καλύτερη ευχή, νομίζω, καλά Χριστούγεννα να έχουν, καλή πρωτοχρονιά και υγεία. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο και να συνεχίσεις έτσι. Και σίγουρα βέβαια να αναρρώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές με υγεία. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της τελευταίας εκπομπής για το έτος 2023. Δεν θα είμαστε μαζί σας αυτήν την εορταστική περίοδο. Θα είμαστε μαζί σας με το νέο έτος, με τον ερχομό του νέου έτους. Και λοιπόν, να σας πω όμως και τους τρόπους επικοινωνίας πριν σας αποχαιρετήσω. Ανεξάρτητα από το αν είμαστε στον αέρα ή όχι, μπορείτε να μας βρείτε, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το email της εκπομπής ματιά της Αγγελικής, papakiyahoo.com, σε Facebook,
Facebook, Instagram μπορείτε να μας βρείτε και φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, βίντεο, φωτογραφίες, θέματα που θέλετε να αναδείξουμε, προβληματισμού σας στο τηλέφωνο 694-4279-476. Εγώ αυτό που θα ευχηθώ σε όλους σας αρχικά είναι να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιήσετε διακοπές, κάποια εκδρομή ή όχι, να είστε ενωμένοι, να έχετε υγεία ψυχική και σωματική, γιατί είναι εξίσου σημαντική και αλληλένδετη, αγάπη, πολύ σημαντικό, και φυσικά πέρα από το να βγείτε, να διασκεδάσετε, που όλα αυτά ναι, το μας καλούν κιόλας αυτές οι μέρες, το επιβάλλουν μπορώ να πω, να μην ξεχνάμε όμως πως το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων είναι άλλο, είναι συνυφασμένο με το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και να μην ξεχνάμε αυτές τις μέρες να ρίχνουμε το βλέμμα μας και στους συνανθρώπους μας, να μην είναι κανένας μόνος του αυτές τις ημέρες. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και κάθε ευτυχία, να μην ξεχνάτε να κάνετε όνειρο.